Καταρχήν θα ήθελα μια γενική σου τοποθέτηση σε σχέση με τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Δηλαδή, ποια κατά τη γνώμη σου ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των ευρωεκλογών. Το βασικό νομίζω αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι η κατάδειξη της απονομιμοποίησης που έχει η σημερινή κυβέρνηση. Να σκεφτούμε και η σημερινή Βουλή, θα έλεγα, ότι υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι έχουμε μια πτώση της Νέας Δημοκρατίας κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, έχουμε μια πτώση του ΠΑΣΟΚ κατά 5 ή 4,5 με 5 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα γύρω στις 11%. Και έχουμε, ναι, για τα δύο κόμματα της κυβέρνησης, και έχουμε και την εξαφάνιση ουσιαστικά της Δημοκρατικής Αριστεράς, η οποία ήταν, να θυμίσουμε, ο τρίτος πόλος της συγκυβέρνησης, τουλάχιστον στην αρχή. Άρα στην πραγματικότητα η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία τη σημερινή σύνθεση της Βουλής με αυτή που πιθανολογούμε ότι θα είχαμε, ναι, αν είχαμε σήμερα βουλευτικές εκλογές. Ας μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για την κοινωνική διάσταση της ψήφου. Δηλαδή, θα ήθελα να ρωτήσω πώς βγαίνει το κοινωνικό προφίλ των ψηφοφόρων των τριών κομμάτων, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του Ποτάμιου. Για τη Χρυσή Αυγή το αφήνουμε αργότερα, γιατί θα είναι ξεχωριστό κεφάλαιο στη συνέντευξή μας. Ναι. Η εικόνα που έχουμε καταρχήν είναι η εξής, ότι καταρχήν να πούμε ότι στην πραγματικότητα εμβαθύνονται τα χαρακτηριστικά, τα βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου, τα οποία είχαν καταγραφεί κατά τη μεγάλη αλλαγή στο κομματικό σύστημα που έγινε το 2012. Για το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, έχουμε μία σταθεροποίηση της εργατικής παύλα λαϊκής ψήφου που καταδείχθηκε στις δεύτερες εκλογές του Ιουνίου. Δεν είναι τόσο, μην το ξεπερνάμε τόσο αυτονόητα, έτσι, διότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει ένα βάρος αυτή η συζήτηση, εάν θα πρέπει στην πραγματικότητα τα εκλογικά ποσοστά να τα συγκρίνουμε με βάση τον Ιούνιο ή το Μάιο του 2012. Υπό την έννοια ότι οι εκλογές του Ιουνίου καταδείξανε μια μεταβατικότητα και γίνανε κάπως σε έκτακτες συνθήκες και μάλιστα σε όλη αυτή το περιβάλλον ανατροπής του κομματικού συστήματος, που προφανώς υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Νομίζω ότι ως προς το ΣΥΡΙΖΑ ειδικά, οι εκλογές, οι σημερινές, οι ευρωεκλογές, σταθεροποιούν την κοινωνική τάση της ψήφου που εκφράστηκε τον Ιούνιο του 2012. Δηλαδή, ταξικά τι σημαίνει αυτό? Ταξικά σημαίνει ότι είναι ένα κόμμα που έχει τα υψηλότερα ποσοστά του στις εργατικές και λαϊκές γειτονιές. Αυτό φαίνεται και από την κοινωνιολογία της ατομικής ψήφου, με βάση δηλαδή τα επαγγέλματα και τις θέσεις στο επάγγελμα. Φαίνεται όμως πολύ καθαρά και στην κοινωνική διαστημάτωση των περιοχών, εκεί που εμφανίζει δηλαδή τα μεγαλύτερα ποσοστά. Είναι δηλαδή στις εργατικές περιοχές, στις φτωχογειτονιές, θα λέγαμε. Στις φτωχογειτονιές, να το πούμε έτσι απλοϊκά, δηλαδή στις λαϊκές περιοχές, με μεγάλη έμφαση βεβαίως στη δυτική πλευρά του λεκανοπεδίου, δηλαδή Β' Πειραιά, Β' Αθήνας, στη δυτική πλευρά της Β' Αθήνας. Αλλά αυτό το ίδιο, η ίδια όμως τάση υπάρχει και στις λαϊκές περιοχές και στο πολιτονομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ ισχυρή η παρουσία στα μεσαία στρώματα που έχουν φτωχοποιηθεί σχεδόν. Δηλαδή, θα δώσω ενδεικτικά δηλαδή περιοχές όπως Ζωγράφου, Ελληνικό κτλ. Τυπικές μεσαίες περιοχές μεσαίων στρωμάτων. Και εκεί παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσιάζει σταθεροποιημένα ποσοστά. Αυξημένα και σταθεροποιημένα. Να ξεκινάμε καταρχήν από την έννοια της σταθεροποίησης. Αυτό έχει σημασία. Διότι προσέξτε, κάνουμε τη σύγκριση με βάση τις. Κάνουμε ευρωεκλογές με εθνικές εκλογές. Δεν είναι απολύτως ομοειδείς εκλογές. Την τάση την κοινωνική θα δούμε. Όταν η τάση της κοινωνικής ψήφου σε περιβάλλον ευρωεκλογών είναι ίδια και εξίσου ισχυρή με τη τάση των βουλευτικών, μας προδιαθέτει ότι στο περιβάλλον των βουλευτικών εκλογών αυτά τα χαρακτηριστικά θα αποκτήσουν ακόμα πιο έντονη τάση. Και βεβαίως έχουμε και μία υπαρκτή άνοδο, σημαντική εκλογική άνοδο και καταγραφή οπωσδήποτε, όχι τόσο ισχυρή όσο στις λαϊκές τάξεις και στα μεσαία στρώματα, στις μεσοαστικές περιοχές, αυτές οι οποίες βεβαίως έχουν πληγεί, είναι η τελευταία κοινωνική ομάδα που επλήγει από την οικονομική κρίση και η οποία προφανώς ζει στο καθεστώς της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, εννοείς ότι υπάρχει και μια διεύρυνση. Υπάρχει διεύρυνση. Του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και σε μικρομεσαία στρώματα, δηλαδή. Στα μικρομεσαία στρώματα. Στα μεσοαστικά. Στα μεσαιοανότερα, θα έλεγε κανείς. Αυτό φαίνεται σε περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή,
Το Χαλάνδρη, το Μαρούσιο, που δεν είναι τόσο ισχυρή βεβαίως όσο στις λαϊκές περιοχές, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια σαφής άνοδο και σταθεροποίηση και εκεί. Αυτό αντίστροφα διαβάζεται για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν πολύ περιορισμένη στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, δηλαδή στα εργοδοτικά, επιχειρηματικά στρώματα και στις περιοχές τις αρκετά πλούσιες, ειδικά στο λεκανοπέδιο. Αντίστροφα, αυτή η μετατόπιση των μεσοαστικών στρωμάτων διαβάζεται και ως αποδυνάμωση της Νέας Δημοκρατίας από τις τάξεις στηρίγματα που θα μπορούσε να έχει, διότι κάθε εκλογικός κοινωνικός συνασπισμός δυνάμεων στα κόμματα προφανώς έχει ένα κέντρο βάρους, αλλά έχει και τις δευτερεύουσες τάξεις στηρίγματα. Ιστορικά η Νέα Δημοκρατία ήταν μια εκλογική συμμαχία των αστικών στρωμάτων με τα μεσοαστικά. Έτσι, και ένα κομμάτι των αγροτικών τάξεων, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία προς ώρας. Μην το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία απομονώνεται εντός εισαγωγικών, δηλαδή συρρυκνώνεται στα μεσοαστικά, στις τάξεις στηρίγματα που είναι. Όχι στον πυρήνα της, τον κοινωνικό, τον ταξικό πυρήνα της, ο οποίος είναι ο μεγαλοαστικός. Αυτό δεν αλλάζει. Εξακολουθεί να είναι πλειοψηφική η φορά προς τα δεξιά εκεί και της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, αλλά προς τις τάξεις στηρίγματα, δηλαδή τα συμπληρώματα. Να το πούμε διαφορετικά. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια ιδιόμορφη, η ελιά δηλαδή, είναι μια ιδιόμορφη εκλογική βάση, γιατί εκεί το κυρίαρχο στοιχείο ίσως δεν είναι το ταξικό κοινωνικό, είναι το ηλικιακό. Εκεί υπάρχουν μεγάλα ποσοστά στις ηλικίες άνω των 65. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη αφαιρέσουμε αυτή την ηλικιακή ομάδα, έτσι, το ποσοστό της εκλογικής καταγραφής ελιάς θα κυμαινόταν γύρω στο 4% περίπου. 4 με 4,5% περίπου. Αλλά έχει όμως μια μεγάλη έκρηξη στις μεγάλες ηλικίες, στις πολύ μεγάλες μάλλον ηλικίες, που ξεπερνάει το 14, δηλαδή ψήφος καθαρά ιστορική, ιστορικο-παραδοσιακή, συμβολική, οικογενειακή ψήφος, η οποία κατά κάποιο τρόπο το εξισορρόπησε στο ποσοστό που είδαμε στο τέλος, γύρω στο 8%. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στα δυναμικές ηλικίες προβάδισμα. Ναι. Και τα δύο μνημονιακά κόμματα χάνουν σε δυναμικότητα, στην κοινωνική τους δυναμική. Ναι, η ψήφος των ευρωεκλογών δείχνει, επιβεβαιώνει την ροπή η οποία καταγράφηκε τον Ιούνιο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι φαίνονται πιο σταθεροποιημένα χαρακτηριστικά και λιγότερο μεταβατικά από ό,τι είχαμε τον Ιούνιο. Η μία γενική παραδοχή είναι αυτή. Η άλλη γενική παραδοχή είναι, ναι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει και σταθεροποιεί μάλλον και αυξάνει την επιρροή του στις λαϊκές τάξεις, δηλαδή έχουμε αλλαγή πια του εκλογικού υποδείγματος του κόμματος σε σχέση κυρίως με το τι ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια αυτό αντιστοιχεί στις νεότερες και πιο παραγωγικές ηλικίες, δηλαδή ας πούμε είναι μεγάλη η επιρροή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η εκλογική επιρροή που είχε ας πούμε στους μισθωτούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είναι πολύ μεγάλη η επιρροή που κατέγραψε άνω του 40% στην ομάδα των ανέργων, κυρίως των ανέργων οι οποίοι έχουν απολυθεί, έχουν χάσει την εργασία τους αυτά τα 3-4 χρόνια. Αυτή, αν θέλετε, επαγγελματικά είναι και οι δύο πολύ μεγάλες ισχυρές βάσεις, δηλαδή μισθωτή εργασία του δημόσιου τομέα, εν γέννη του δημόσιου τομέα, ανεργία, δηλαδή οι επιπτώσεις δηλαδή, πρακτικά της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα, θα έλεγε κανείς, παρατηρεί ένα διεισμό στη μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα, όπου υπάρχει μια εσωτερική πόλωση μεταξύ των μεσαίων και ανώτερων στελεχών από τη μια και των κατώτερων θέσεων από την άλλη. Έτσι, στις κατώτερες θέσεις απασχόλησης, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ικανοποιητικό, πλησίασε δηλαδή το εθνικό του ποσοστό, δηλαδή είναι και αυτός ένας δείκτης της μεγάλης ταξικότητας του ψήφου που είχε. Αλλά βέβαια πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι η γεωγραφία πια της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα έχει αλλάξει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα μεσαία και τα ανώτερα στελέχη του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ προσδεδεμένα και στις πολιτικές των επιχειρήσεων και συνολικά της επιχείρησης και της εργοδοσίας. Και ευρύτερα, θα έλεγε κανείς, είναι πολύ πιο ευάλωτα σε όλο αυτό το αφήγημα, το ψυχολογικό, πολιτικό αφήγημα. Το οποίο ας πούμε εκφράζεται από το success story, από την ανάπτυξη, από την... Και γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο στο δημόσιο? Γιατί στο δημόσιο τομέα έχουμε συλλογική απαξίωση. Εκεί δεν έχουμε συμμαχία των κυρίαρχων τάξεων με μία μερίδα του δημοσίου. Δηλαδή δεν υπάρχει μία οργανική συμμαχία με την ανώτερη δημοσιοϋπαλληλία. Εκεί έχουμε μια κεντρική πολιτική επιλογή που λέει, ας πούμε, καταστροφή του δημόσιου χώρου, καταστροφή των δημόσιων εργαλείων, καταστροφή του δημόσιου τομέα, απαξίωση του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα.
Κάποιος όμως θα σου έλεγε το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, μεν βγήκε πρώτο κόμμα και με διαφορά 4% από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν μιλάμε για εκλογικό θρίαμβο. Δηλαδή, τα ποσοστά του είναι ίδια σχετικά με τα ποσοστά του 2012 και των βουλευτικών εκλογών και κατά τη μικρότερα. Επομένως, λένε διάφοροι αναλυτές ότι δεν υπάρχει ρεύμα στην ελληνική κοινωνία υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Δηλαδή, για να καταλάβεις, ρεύμα που υπήρχε το 81 για το Πασόκ, για παράδειγμα. Σαφώς, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια δύσκολη συζήτηση γιατί απαιτεί πολύ σοβαρές μεθοδολογικές παραδοχές. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το εξής. Ναι, πράγματι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Αυτό προϋπέθεται ή προϋποθέτει, ας πούμε, να το πούμε διαφορετικά, μια πιο συστηματική, προγραμματική και πολιτική προετοιμασία σε σχέση με τις κοινωνικές συμμαχίες που θέλει να εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι γεγονός. Επίσης, ένα σοβαρό έλλειμμα είναι το γεγονός ότι ενώ οι ευρωεκλογές είναι εκλογές, αυτές οι ευρωεκλογές ή αυτές οι εκλογές, αν θέλετε, που γίνανε τώρα, ήταν εκλογές οι οποίες θα εκρίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό προς τη συμμετοχή, από τη συμμετοχή. Η συμμετοχή αποτελεί εκείνο το διακριτικό παράγοντα που μπορεί να καθορίσει εντυπώσεις. Όχι ροή εκλογικού αποτέλεσμα, αλλά εντυπώσεις. Εκεί πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να γίνει μια πολύ συστηματικότερη δουλειά και η οποία δεν έγινε, εκεί παρουσιάζεται έλλειμμα. Θυμάσαι ότι μια παλιότερη συνέντευξη στο Λεύτη είχα πει ότι εάν δεν καταφέρουμε να βάλουμε στο εκλογικό σώμα αυτό το πράγμα που δεν βλέπουν οι δημοσκοπήσεις και το οποίο δυνητικά θα κινηθεί σε μια αντισυστημική ψήφο, τότε προφανώς αυτό που έμενε, αυτό που θα έμενε, θα μπορούσε μέχρι και η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει. Επομένως δεν με εκπλήσει αυτή η διαφορά. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη εάν, ας πούμε, είχαμε διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης, ας πούμε, πρώτων εκλογών, ας πούμε, για ορισμένα κοινωνικά στρώματα. Άρα θέλεις να πεις δηλαδή ότι υπήρξε και σε αυτές τις εκλογές μια αποχή των ψηφοφόρων που θα ήταν αντιμνημονιακοί, αλλά δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ναι, μα μόνο το γεγονός ότι μπορεί να δει κανείς ότι από το Μάιο του 12, που είναι οι βασικές εκλογές ανατροπής έως τις ευρωεκλογές σήμερα, έχουμε λιγότερους ψηφοφόρους 500.000. Αυτό, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι ένα ηλικιώδες νούμερο. Έτσι, σε δύο χρόνια, σε μία μάχη εθνικού χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, κεντρικού κοινοβουλευτικού χαρακτήρα, έχουμε μία απώλεια γύρω στους 500.000 ανθρώπους, ψηφοφόρους. Επομένως, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα εδώ και το οποίο καθορίζει προφανώς τα αποτελέσματα. Θα μου πεις ότι υπήρχε μια στρατηγική από τη μια του αντιπάλου. Ναι, υπήρχε. Υπήρχαν οι δύο εκλογές, υπάρχουν οι οικονομικές πιέσεις. Υπάρχει. Που βοήθησε να μην πάει ο κόσμος να ψηφίσει, αυτό εννοείς. Υπάρχει όμως και η συστηματική απαξίωση, δηλαδή το οποίο δεν έχει αναλυθεί σοβαρά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια από την πλευρά του αντίπαλου να ταυτίσει στην πραγματικότητα το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ με το κεντρικό πολιτικό σύστημα, με διάφορους τρόπους. Ότι είναι συστημικό κόμμα. Ότι είναι συστημικό και κόμμα. Άρα ένας κόσμος που θα ήθελε να ψηφίσει αντισυστημικά δεν πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι μια δευτερεύουσα αλλά πολύ διακριτή στρατηγική του συστήματος, την οποία την ασκεί συστηματικά εδώ και δύο χρόνια. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, προφανώς θα έπρεπε να υπάρξει μια αντιμετώπιση πολύ πιο σοβαρή. Για να μπορείς να έχεις, ας πούμε, και κάποια άλλα. Άρα έχουμε αυτό το περιβάλλον. Τώρα, από εκεί και πέρα. Όχι, γιατί έχει σημασία αυτό που αναφέρεις. Πράγματι, το δείχνανε και οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι και η αίσθηση που έχεις όταν μιλάς με κόσμο. Ότι πολλοί σου λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, και ο ΣΥΡΙΖΑ να ανέβει, μια από τα ίδια θα κάνει. Και αυτό μέτρησε στο να μην πάει, λες, κόσμο θα ψηφίσει. Σαφέστατα, ναι. Είναι μια η οποία καταλήγει προς τα εκεί. Βεβαίως, ας πούμε, δεν είναι η μοναδική παράμετρος. Δεν συσχετίζονται όλα το ευθύγραμμα και μονοσήμαντα, έτσι. Αλλά είναι όμως μια στρατηγική του αντιπάλου, η οποία λειτουργεί σωρευτικά με διάφορους άλλους υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς παράγοντες. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να δει κανείς ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακριβώς είναι ισοδύναμο το ποσοστό των ευρωεκλογών, οι ευρωεκλογές δεν είναι οι τυπικές βουλευτικές εκλογές. Είναι, στη βιβλιογραφία λέγονται εκλογές δεύτερης τάξεως. Mm-hmm. Γιατί? Διότι δεν έχουν ισχυρό και καταλυτικό διακύβευμα. Το ποιος θα αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας και ποια πολιτική θα ασκήσει. Και ποιο πρόσωπο και ποια πολιτική. Επομένως, ένα ιστορικά και όχι μόνο στην Ελλάδα, οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία έκφρασης δεύτερης ψήφου, δυνητικής ψήφου.
Για ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος προφανώς, όχι για όλο το κομμάτι του εκλογικού σώματος. Επομένως, για ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία, το να κερδίσει το ισοδύναμο ποσοστό με το ποσοστό των βουλευτικών εκλογών, στη μεταβατική του μάλιστα εκδοχή, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δίνει ακριβώς το αντίθετο, θα έλεγα εγώ, ότι δίνει δυνατότητες ρεύματος, αν όχι ρεύματος, δυνατότητες ρεύματος. Μια και το ανέφερες προηγουμένως, ότι ένα μέρος του κόσμου που δεν πήγε να ψηφίσει είναι ακριβώς γιατί έχει λειτουργήσει η προπαγάνδα, αν θέλεις, ή τα ηλίματα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι και αυτό ένα συστημικό κόμμα που άλλα λέει τώρα, άλλα θα κάνει μετεκλογικά. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι το εξής. Κάποιοι λένε ότι σταθεροποιήθηκε μεν, ότι με μία έννοια έχει στο τσεπάκι του τα λαϊκά στρώματα ο ΣΥΡΙΖΑ και μπορείς τώρα πρέπει να κάνει ανοίγματα στα μεσαμοχαστικά στρώματα. Άρα να γίνει ακόμα πιο συντηρητικό, πιο συστημικό κόμμα, γιατί μόνο έτσι θα αυξήσει την εκλογική του βάση. Σε αυτό το πράγμα εσύ ποια γνώμη έχεις? Το ακριβώς αντίθετη. Καταρχήν αυτή είναι το κεντρικό αφήγημα του συστήματος. Αυτό είναι το επιχείρημα το οποίο στην ουσία δεν είναι τόσο εκλογικό όσο πολιτικό. Δηλαδή τι λέει αυτό το επιχείρημα? Λέει ότι έχεις μια δυνατή εκλογική βάση, αλλά για να τη διευρύνεις θα πρέπει να μετακινηθείς, ας πούμε, και προς άλλα στρώματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν σε εμπιστεύονται. Για να μετακινηθείς σε αυτά τα στρώματα όμως πρέπει να αλλάξεις τι? Να αλλάξεις το πρόγραμμά σου, να αλλάξεις του συμβολισμού σου. Εάν το κάνεις αυτό, δηλαδή στην ουσία σε σπρώχνουν σε μια λογική εκλογικισμού. Δηλαδή ότι οι εκλογές κερδίζονται εάν εσύ λειτουργήσεις με όρους με πολιτικής αγοράς. Αυτό είναι το κλασικό λάθος που έχουν κάνει όλα τα παλιά αριστερά κόμματα ή η σοσιαλδημοκρατία, ακριβώς διότι οι εκλογές δεν κρίνονται στις εκλογές, αλλά κρίνονται στη δυνατότητα που έχεις εσύ στις κοινωνικές συμμαχίες, να δημιουργήσεις ισχυρές κοινωνικές συμμαχίες και στην πραγματικότητα να έχεις τόσο συνεκτικό εκλογικό ακροατήριο ώστε να τραβήξεις αυτά τα στρώματα προς το μέρος σου και όχι να πας εσύ προς αυτά τα στρώματα. Εάν το καταφέρει το σύστημα αυτό, δηλαδή αν περάσει αυτή την αφήγηση ότι άρα για να μπορέσεις να κερδίσεις πρέπει να μετακινηθείς, άρα για να μετακινηθείς πρέπει να αλλάξεις το πρόγραμμά σου, στην ουσία τι σου έχουν δημιουργήσει? Σου έχουν δημιουργήσει ένα συστημικό, μια συστημική ομπρέλα εντός της οποίας πια αν δεν σε αποδυναμώσουν, που είναι το πιθανότερο, σίγουρα θα σε ενσωματώσουν σε ένα δεύτερο χρόνο, διότι ακριβώς θα οι πιέσεις οι εκλογικές ή οι κοινωνικές που θα εσωτερικεύεις πλέον θα είναι διαφορετικές. Αυτή η συζήτηση, εάν γίνει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να γίνει με τον ακριβώς αντίστροφο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς κέρδισε, πώς κατάφερε, να ξεκινήσουμε καταρχήν από την επιτυχία την εκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να εδραιωθεί από ένα κόμμα του 4% σε ένα κόμμα του 27% και μάλιστα μέσα σε 2 χρόνια. Κατάφερε διότι είχε μια πολύ ισχυρή ριζοσπαστική και συμπαγή γραμμή, η οποία έκανε το ακριβώς αντίθετο αυτό που θα έπρεπε να κάνουν τα πολιτικά κόμματα όταν είναι ισχυρά και συμπαγή. Να ριζοσπαστικοποιούν το κέντρο εντός εισαγωγικών και όχι να μετακινούνται προς το κέντρο. Δηλαδή να δημιουργούν αυτό που λέγεται κόμμα μαγνήτης. Δηλαδή να έλκει επάνω του την πολιτική αντιπροσώπευση ευρύτερων μαζών. Που βεβαίως λόγω της οικονομικής κρίσης ήταν αρκετά ευίωνες οι συνθήκες για να το κάνεις, για να το πετύχεις. Εννοείται ότι σε βοηθάει λίγο και όλη η πολιτική και η οικονομική συγκυρία. Αυτό έκανε και γι' αυτό το πράγμα και έκανε αυτή την ανατροπή την εκλογική, αλλά και σταθεροποιήθηκε με αυτή την εκλογική ανατροπή. Αλλά και εκλογικά, αν το δει κανείς, τι είναι πιο εύκολο αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις συνθήκες ταξικής πόλωσης, έτσι όπως φάνηκαν στο επίπεδο της ψήφου? Πιο εύκολο είναι πιο εύκολο να εμβαθύνεις τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου σου και άρα, ας πούμε, να πας, ας πούμε, στα λαϊκά στρώματα από το 30-32% που πήρες, ξέρω εγώ, στο Εγάλιο ή στο Περιστέρι, να πας, ας πούμε, στο 40 ή στο 35 ή στο 38 κτλ. Αυτό δεν είναι πιο εύκολο από το να θεωρήσεις ότι μπορείς να ανατρέψεις τη φορά, την κοινωνιολογική φορά και να κάνεις, ας πούμε, το 22 που έχεις, ξέρω εγώ, σε κάποιες μεσοαστικές περιοχές να το κάνεις 42? Αυτό δεν γίνεται, είναι σαφές. Και δεν γίνεται κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η ψήφος έχει μια ιστορική αναφορά σε κοινωνικές δυνάμεις, αφενός, και σε πολιτικές και σε ιδεολογίες. Αλλά και διότι ζούμε και σε ένα περιβάλλον πολύ μεγάλης ταξικής πόλωσης, που άμα το ταξικής και ιδεολογικής και πολιτικής πόλωσης, όπου εάν δεν το βάλεις αυτή
την παράμετρο ισχυρά μέσα στη στρατηγική σου, θα απαντήσεις με λάθος τρόπο στα διακυβεύματα. Επομένως, για το ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα είναι να ριζοσπαστικοποιήσει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά του και την τοποθέτησή του στο πολιτικό σύστημα, να το πω έτσι, να εμβαθύνει τις κοινωνικές συμμαχίες που είναι αυτή τη στιγμή σε φάση εμβάθυνσης, έτσι κι αλλιώς, αντικειμενική ροή των πραγμάτων είναι αυτή, αλλά χρειάζεται να την εμβαθύνει. Και χρειάζεται βεβαίως, ας πούμε, τι, να δώσεις αυτό το ριζοσπαστισμό, εδώ είναι, αν θέλετε, η τέχνη της πολιτικής, να δώσεις αυτό το ριζοσπαστισμό τη λειτουργία του εφικτού. Δεν είναι εφικτό αυτό το οποίο είναι μέσος όρος. Είναι εφικτό μπορεί να είναι το οτιδήποτε, αρκεί να ξέρεις να το κάνεις. Εδώ, το στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι να μετατρέψεις τη ριζοσπαστικότητα και την ανατρεπτικότητα σε εφικτή πολιτική διέξοδο. Αυτό είναι τέχνη. Γιατί αν δεν κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να, όλα τα άλλα είναι εύκολο να τα κάνεις. Το να ενσωματώσεις το πρόγραμμα του αντιπάλου σου ή πλευρές του αντιπάλου σου, του προγράμματος του αντιπάλου σου, είναι εύκολο. Δεν χρειάζεται να το κάνεις. Επίσης πρέπει να... Αλλά αυτό όμως ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το τι είναι πρόγραμμα, τι θα είναι αυτή η κυβέρνηση αριστεράς, πόσο βάθος κοινωνικό και χρονικό θα έχει κλπ. Η επόμενη ερώτηση είναι, ξέρεις, σε σχέση με την αντοχή που έχει επιδείξει η κεντροαριστερά. Όλες οι δημοσκοπήσεις λέγανε ότι το ΠΑΣΟΚ σχεδόν θα βρισκόταν σε υποδιάλυση. 5-6% του δίνανε. Έχασε βέβαια μείον 4%, από 12 πήγε 7-8, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται η κεντροαριστερά, παρά τα πλήγματα που έχει δεχθεί τα μεσαία στρώματα, να επιβιώνει. Μαζί με το ποτάμι έχουν γύρω στο 15%. Καλά, για το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αθροίζουμε. Δεν μπορεί κανείς να αθροίσει ποτάμι και ΠΑΣΟΚ υπό την έννοια δηλαδή ότι είναι ένας ενιαίος χώρος που διασπάστηκε στα δύο και είναι διαφορετικές εκφράσεις, διαφορετικές συγχωνεύσεις. Δηλαδή, εάν υποθέσουμε ότι κατεβαίνουν αύριο μαζί σε εκλογές, το άθροισμά τους δεν είναι 8 και 6, έτσι. Σαφώς. Είναι πολύ λιγότερο και κανείς δεν ξέρει και θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Πιθανώς να είναι και περισσότερο, βέβαια, έτσι, αλλά σίγουρα δεν είναι το άθροισμα μόνο σήμαντα. Το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο εικονικό το ποσοστό του, υπό την έννοια ότι βελτιώνεται. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων που το έχει γύρω στο 6-6,5%. Αυτή είναι η πραγματική του δύναμη. Το 8% είναι ένα αποτέλεσμα καταρχήν της αποχής και κατά δεύτερο λόγο της μεγάλης αντοχής που έχει στις πολύ μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή δεν είναι ένα δυναμικό εκλογικό ποσοστό το οποίο, ας πούμε, του αποτελεί βέβαια μια βάση για να κάνεις επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά όχι τίποτα παραπάνω. Υπάρχει ένας ενδιάμεσος χώρος, ο οποίος βέβαια δεν είναι μονοσήμαντα κινούμενος προς τα δεξιά. Αυτό πρέπει να το βάλουμε σαν... Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σύμμαχός σου προς τα αριστερά. Άλλο ένα κομμάτι είναι σύμμαχο ή μπορεί να γίνει σύμμαχο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Έτσι. Και ένα άλλο κομμάτι ψηφίζει, είναι... με ποτάμι, λες. Όχι, που ψηφίζει. Στο χώρο αυτό το γενικό. Δηλαδή ένα κομμάτι, ας πούμε, που τον... Της κεντροαριστεράς γενικώς. Εντάσσω και τη Δημάρ. Ένα κομμάτι της Δημάρ θα μπορούσε δυνητικά μικρό, ας πούμε, να κινηθεί προς τα αριστερά. Mm-hmm. Ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ επίσης θα μπορούσε δυνητικά να κινηθεί προς τα αριστερά. Υπάρχει ένας ανένταχτος κόσμος πρώην ΠΑΣΟΚ, φάνηκε και στις περιφερειακές εκλογές αυτός, που ήταν ένα αμφίσιμο πράγμα, σίγουρα όμως, ας πούμε, σύμμαχο της αριστεράς. Κατά τη γνώμη μου, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα πολιτικών συμμαχιών. Υπάρχει ένας μεσαίος χώρος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ανάμεσα σε μια δεξιά πολύ συμπαγή, ας πούμε, που έχει όμως και δομικές διασπάσεις, και μια αριστεράς η οποία ανεβαίνει. Αλλά βέβαια η αριστερά θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη της πια στη νέα κοινωνική και εκλογική γεωγραφία. Ας έρθουμε τώρα στο τεράστιο ζήτημα του κόμματος που είναι η Χρυσή Αυγή. Δυστυχώς, ένα ναζιστικό κόμμα. Ναι. Παρά τις δικαστικές διώξεις, παρά τη διακοπή της χρηματοδότησης, το φαινόμενο επιμένει και μάλιστα αύξησε τα εκλογικά του ποσοστά σε σχέση με τις βουλευτικές του 12. Πώς εξηγείται αυτό, ποια είναι τα κοινωνικά ερίσματα της Χρυσής Αυγής, έτσι όπως βγήκαν από τις ευρωεκλογές? Καταρχήν, για μένα δεν αποτελεί έκπληξη αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, διάφορες μελέτες που έχουμε κάνει, κάποιες πιο σοβαρές προσεγγίσεις που έχουμε επιχειρήσει να κάνουμε, εμφάνιζαν ένα σκληρό ποσοστό στην ελληνική κοινωνία που είναι επί της ουσίας φιλοφασιστικό ή και φιλοναζιστικό ακόμα. Μπορεί να σαν ιδεολογία κιόλας. Σαν ιδεολογία, ναι. Σαν ιδεολογία, σαν ιστορική αποτίμηση, σαν συμβολισμούς. Γύρω στο 10%. Που να είναι φασιστικό και σαν, ναι, ιδεολογία, λες. Που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε φασιστικό ή ρέπον προς το φασισμό, για να είμαστε. Πώς βγαίνει αυτό?
βγαίνει από διάφορες μεταβλητές που αφορούν την ιστορική αποτίμηση του ναζισμού στην Ευρώπη, την προσφορά που είχε στην οικονομία και στην κοινωνία και, και στον πολιτισμό ιστορικά. Βγαίνει από τον έλεγχο όλων των ιδεολογημάτων του εθνικισμού, του αντισημιτισμού. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, πάντα για την Ελλάδα μιλάω, ας πούμε. Και αυτό όλο το... Δεν είναι δηλαδή μόνο τα παιδιά, ας πούμε, των μετασφαλιτών, ας πούμε. Σαφέστατα υπάρχει μια αναπαραγωγή ανθρωπογεωγραφική. Είναι σαφές ότι ναι, δεν μιλάμε εν κενό. Ποτέ αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν εν κενό. Mm. Αλλά γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα όμως πριν από 15 χρόνια ή 20 χρόνια. Είναι προφανές ότι η κοινωνική κρίση και η οικονομική κρίση ξαναβοηθάει διάφορους δευτερεύοντες συμβολισμούς ή διάφορα ιδεολογικά στοιχεία, ας πούμε, να ξαναέρθουν σε μια νέα συγχώνευση στην επιφάνεια. Και αυτό περίπου αφορούσε ένα 10% της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, αυτό το ποσοστό, το 9,5% της Χρυσής Αυγής, είναι ακριβώς αυτό το οποίο, ας πούμε, καταγράφεται, αν θέλεις, και πιο, αν θέλεις, συστηματικά. Δεν αποτελεί έκπληξη. Πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι ο παράγων αυτός είναι πολύ ισχυρός παράγων. Δηλαδή, έχει ρίζες, έχει άποψη, είναι συνεκτικός παράγων. Και παρατήρησα επίσης ότι μια μεγάλη διαφοροποίηση είναι ότι έχουμε και μια αλλαγή της εκλογικής βάσης της Χρυσής Αυγής σε σχέση με το 12. Το 12 η Χρυσή Αυγή ήταν κάτι αρκετά συγκεκριμένο, δηλαδή ήταν ένα κομμάτι των ανέργων, ένα κομμάτι έτσι για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, ένα κομμάτι των τότε ανέργων, ένα κομμάτι των μικροαστικών τάξεων της μικρής ιδιοκτησίας που έχανε, φαίνεται, το μαγαζί του, το μαγαζάκι του ή τη θέση του μέσα στην αγορά κτλ. Και ένα κομμάτι των κατασταλτικών μηχανισμών ισχυρό. Αυτά τα τρία πράγματα ήταν κυρίως έτσι. Σήμερα βλέπουμε ότι η Χρυσή Αυγή έχει μια διεύρυνση σε κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν υπήρχαν το 12. Δηλαδή έχει μια αύξηση στα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων. Έχει μια αύξηση στα εργοδοτικά στρώματα. Εντάξει, δεν είναι τα εργοδοτικά στρώματα γίνανε φιλοναζιστικά, αλλά είναι όμως διακριτή η αύξηση της επιρροής της. Είναι ανησυχητικό αυτό. Προφανώς είναι ανησυχητικό. Προφανώς, δείχνει δυναμική αυτό εννοώ. Προφανώς δείχνει μια δυναμική, δείχνει μια πια διείσδυση πια σε στρώματα τα οποία δεν ήταν. Είναι αυστηρά συστημικά. Είναι δηλαδή στον πυρήνα του κράτους και της οικονομίας. Αυτό δείχνει δηλαδή μια όσμωση η οποία αρχίζει και γίνεται διαφορετική. Δεν είναι δηλαδή μια περιθωριακή όσμωση κάποιων, ας πούμε, κομματιών του κατασταλτικού μηχανισμού που για ιδεολογικούς λόγους ή για λόγους ψυχολογικούς, ας πούμε, αποκτούν μια αυταρχική, ας πούμε, τάση. Εδώ αρχίζει και γίνεται κάτι πιο συστηματικό, κάτι πιο βαθύ. Αρχίζει και γίνεται ένα κομμάτι των αστικών τάξεων στην Ελλάδα. Επομένως, αποτελούν μια εκδοχή πιθανώς, ας πούμε, της αστικής πολιτικής. Είναι αυτό που ήταν πάντοτε άλλωστε και ο φασισμός, έτσι. Έρπουσα τάση είναι, αλλά πρέπει κανείς, ας πούμε, να προβλέπει για να βλέπει αυτό το οποίο συμβαίνει, έστω και όταν αρχίζει. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από την αριστερά, κατά τη γνώμη σου? Καταρχήν, η αριστερά αυτό που μπορεί να κάνει άμεσα και υπ' αυτή την έννοια, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά είναι και ένας λόγος και αυτός, είναι ότι έπρεπε καταρχήν να στοχεύσει καταλυτικά στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές. Η αριστερά θα πρέπει καταρχήν να κάνει ένα πράγμα άμεσα. Να αποξενώσει τη Χρυσή Αυγή από τις λαϊκές τάξεις. Άμεσα. Με όποιο δυνατό τρόπο, δηλαδή με όλους τους δυνατούς οικονομικούς, ανθρώπινους, πολιτικούς πόρους που μπορεί να έχει. Δηλαδή ένα κριτήριο παραδείγματος χάρη της αριστερής κυβέρνησης στους δήμους, αυτούς τους δήμους του Λεκανοπεδίου, θα είναι το ποσοστό που θα έχει η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, σε επόμενες εκλογές σε αυτούς τους δήμους. Ένα κρίσιμο τεστ, και βέβαια και στην περιφέρεια ακόμα. Ένα κρίσιμο τεστ είναι αν θα μπορέσεις πια να επιβάλεις μια γενικευμένη ανατροπή των όρων άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, μια γενικευμένη αναδιανομή των πόρων. Γιατί αυτό είναι ένα κριτήριο πια, ας πούμε, άσκησης. Εδώ πια δεν είναι κάτι θεωρητικό. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Και αυτό ισχύει προφανώς και για τους δήμους που έχει το ΚΚΕ. Αν μη τι άλλο μπορεί να κάνει αυτό. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει εκείνους τους δεσμούς πια κοινωνικής αναδιανομής πόρων και ιδεών και παρεμβάσεων, έτσι ώστε να απομονώσει τη Χρυσή Αυγή από τις λαϊκές τάξεις. Άρα δηλαδή και μια πολιτική και αντιφασιστικών μετόπων και κινητοποιήσεων,
αλλά βασικά και μια κοινωνική πολιτική τώρα που έχεις κάποιους ανθρώπους στους δήμους ή στις περιφέρειες. Κακά τα ψέματα, δεν αντιμετωπίζεις τέτοιου τύπου ιδεολογίες με ένα ιδεολογικό μέτωπο. Έτσι. Οι ιδεολογίες είναι έτσι. Υλικά αποτελέσματα. Έτσι. Αντιμετωπίζεις όταν αλλάξεις τους όρους άσκησης πολιτικής, εφαρμοσμένης πολιτικής. Όταν αλλάζεις πια τις κοινωνικές συμμαχίες. Όταν αλλάζεις τη γεωγραφία. Αν δεν αλλάξει τη γεωγραφία, τον αλλάξει το μυαλό του, να του ανοίξει το μυαλό του άλλου για να το κάνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Θέλω να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη με μια πάλι γενικότερη πολιτική ερώτηση. Αν θεωρείς ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι διαχειρίσιμο, όπως ισχυρίζονται τα δύο μνημονιακά κόμματα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι διαχειρίσιμα τα αποτελέσματα, εάν δηλαδή μπορούν στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις επόμενες εκλογές να αντιστρέψουν το κλίμα και αν θέλεις ακόμα και τώρα, αν τους δίνει ένα πάτημα αυτό το αποτέλεσμα, να προσετεριστούν βουλευτές, ούτως ώστε να αποκτήσουν να βγάλει πρόεδρο αυτή η Βουλή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί καταρχήν βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι σαφής η απομόνωση από το εκλογικό σώμα. Είναι σαφής η αναντιστοιχία μεταξύ κοινοβουλευτικής πια διάρθρωσης και κοινωνικής βούλησης. Υπάρχει μεγάλη δυσαρμονία. Αυτό είναι προφανές. Βεβαίως εδώ έχει αποδειχθεί ότι όσο περισσότερο πιεσμένοι είναι, τόσο περισσότερες ασκήσεις θάρρους κάνουν. Επομένως είναι προφανές ότι θα εξαντλήσουν όποιο θεμητό και αθέμητο μέσο προκειμένου να παρατείνουν την κοινοβουλευτική τους θητεία. Επομένως, γιατί τα επομένως έρχονται το ένα μετά το άλλο, εδώ θα πρέπει και η αριστερά και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να οργανώσει ένα μέτωπο και εντός και εκτός Βουλής. Δηλαδή δεν υπάρχει ανατροπή αυτής της κυβέρνησης εάν δεν υπάρξει μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση στο κοινωνικό επίπεδο. Έτσι. Και βεβαίως και μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση και στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Να το δούμε και αντίστροφα. Δεν θα μπορούσε ποτέ να έχεις όλη αυτή την κρίση στο κοινοβουλευτικό επίπεδο αν δεν είχες αυτή την τρομερή πίεση που είχες, ας πούμε, στο κοινωνικό επίπεδο. Όταν δηλαδή οι βουλευτές δεν μπορούσαν να βγουν να φάνε, έτσι είναι σαφές ότι αυτό το πράγμα πίεζε τόσο πολύ τα πράγματα μέχρι που τα ξεχύλωσε και τους διέλυσε. Λοιπόν, δεν υπάρχει δηλαδή μια κοινοβουλευτική αυταπάτη η οποία λέει ότι βεβαίως αν το πράγμα είναι στατικό και εγκλωβίζεται στο κοινοβούλιο, προφανώς δεν αποκλείεται να βρούνε, τα λεφτά θα είναι πολλά, έτσι, οι συνειδήσεις είναι πολύ ελαστικές, έτσι, δεν είναι σαφές. Εδώ θα δούμε, ας πούμε, εδώ έχουμε περιπτώσεις που θα μας εκπλήξουν κιόλας, έτσι. Θα προσπαθήσουν να φτιάξουν μια προεδρική πλειοψηφία, είναι προφανές. Πότε δεν θα τη φτιάξουν αυτή την προεδρική πλειοψηφία? Όταν οι κοινωνικές πιέσεις είναι πολύ ισχυρές. Όταν θα είναι έξω από το κοινοβούλιο 150.000 άνθρωποι. Όταν τα συνδικάτα θα είναι αυτονομημένα από την κεντρική πολιτική. Όταν πια θα οι δομές, ας πούμε, κοινωνικής πίεσης που θα ασκήσεις θα είναι καταλυτικές. Όταν θα φοβηθούν πια το λαϊκό παράγοντα, όπως έχει γίνει σε όλες τις μεγάλες ιστορικές περιόδους. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, κοινοβουλευτική αλλαγή, ας πούμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί η κοινωνία δεν θα καταλάβει ότι υπάρχει το αίτημα μιας αλλαγής. Θα καταλάβει ότι υπάρχει το αίτημα μιας διαχείρισης, ας πούμε, μιας μιζέριας. Επομένως δεν θα πάει να ψηφίσει. Θα ξανακάνουμε εκείνη τη συζήτηση που κάναμε και θα ξανακάνουμε στο μέλλον τη συζήτηση που κάναμε τώρα. Θα δούμε ένα εκλογικό σώμα στα 4,5 εκατομμύρια, όπου ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν θα είναι ικανό όμως αυτό το πράγμα να κινητοποιεί ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, να δημιουργεί ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες και άρα να αποτρέπει και τον αντίπαλο. Χριστόφορε, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του left.gr, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Να είσαι καλά.